Θα πάμε σε μία σύνδεση με την Μαριλίδα Φουντάκη, η οποία κατάφερε να διακριθεί και να ξεχωρίσει σε έναν διεθνή λογοτεχνικό διαγωνισμό ανάμεσα σε 690 συμμετοχές. Κατάφερε να ξεχωρίσει βέβαια και να διακριθεί ανάμεσα σε εκατοντάδες άλλους υποψήφιους για αυτό το πολύ σημαντικό βραβείο. Λοιπόν, πάμε στην Μαριλίδα Φουντάκη, την οποία θέλω πολύ να ευχαριστήσω για την παρουσία της εδώ στην Κρήτη σήμερα, στην Κρήτη TV. Καλησπέρα. Να σε καλησπερίσω, Μαριλίδα, να σε καλησπερίσω. Καλησπέρα σας και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Μία πολύ σημαντική διάκριση. Νομίζω η δεύτερη μέσα σε λίγα χρόνια. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Η πρώτη είχε έρθει το 2017 όντας μαθήτρια λυκείου και η δεύτερη είναι αυτή όντας πλέον ενήλικη. Σε ποιον διεθνή λογοτεχνικό διαγωνισμό συμμετείχες? Συμμετείχα στον δεύτερο διεθνή λογοτεχνικό διαγωνισμό Παύλος Αθήνους. Ναι. Ήταν μια ιδιαίτερη εμπειρία για εμένα, ιδίως σε μια εποχή που βιώσαμε μια πρωτοφανή υγειονομική κρίση για τα ελληνικά δεδομένα, αλλά και τα παγκόσμια. Με λένε Ελευθερία. Με λένε Ελευθερία, σωστά. Για πες μας κάποιες λεπτομέρειες. Κοιτάξτε, το έργο κάνει λόγο για την Ειρήνη, η οποία είναι μια έφηβη που ζει σε ένα χωριό της Κρήτης το 1940, σε ένα χωριό το οποίο μαστίζεται από αρκετές παθογένειες, με πρώτα και κύρια του πολέμου, η οποία βρίσκει διέξοδο και αντιμετωπίζει όλα τα προβλήματά της μέσω του σχολείου της, μέσω της εκπαίδευσης. Αυτό ήταν και το μήνυμα το οποίο ήθελα να δώσω, ότι οποιοδήποτε πρόβλημα μπορεί να αντιμετωπιστεί εξ ολοκλήρου μέσω της εκπαίδευσης. Μάλιστα, θέλω λίγο να εστιάσουμε στο πόσο στενή πρέπει να είναι η σχέση της νέας γενιάς με τη λογοτεχνία και τα λογοτεχνικά κείμενα, ακόμα και σε περιόδους, ιδίως σε περιόδους κρίσεων. Είτε έχουμε να κάνουμε με οικονομική, είτε με επιδημιολογική. Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ότι είναι ένας ιδιαίτερα καταλυτικός τρόπος έκφρασης και τοποθέτησης, τόσο κοινωνικής όσο και προσωπικής. Νομίζω ότι είναι μια πολύ όμορφη διαδικασία που κάθε νέος θα πρέπει να επιδίδεται σε αυτό, εφόσον τον ίδιο το καλύπτει και συναισθηματικά, αλλά και σαν άνθρωπο. Η δική σου επαφή με τα λογοτεχνικά κείμενα πότε ξεκίνησε, από ποια ηλικία? Ξεκίνησε από πολύ μικρή ηλικία, κυρίως από την παρότρινση των καθηγητριών μου στο σχολείο. Είχα την τύχη να βρίσκομαι και σε ένα πολύ καλό σχολείο, το Τρίτο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου, και είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη γι' αυτό. Οπότε, έπειτα από την παρότρινση των καθηγητριών μου, οδηγήθηκα σε αυτό το δρόμο. Μάλιστα. Τα επόμενα χρόνια, οι βασικοί σου στόχοι? Αρχικά, να ολοκληρώσω τις σπουδές μου. Είμαι φοιτήτρια στο Τμήμα Λογοθεραπείας του Πανεπιστημίου Πατρών και έπειτα, οποιαδήποτε ευκαιρία μου προκύψει σε λογοτεχνικούς διαγωνισμούς, θα την αδράξω, εννοείται. Και ποιο είναι αυτό το μήνυμα το οποίο προκύπτει μέσα από επιτυχίες μελών της νέας γενιάς εδώ στη χώρα μας, μέσα από λογοτεχνικούς διαγωνισμούς? Το μήνυμα, το βασικό μήνυμα, τι θες να βγει μέσα από την επιτυχία σου? Νομίζω κυρίως ότι η προσπάθεια είναι αυτή που ανταμείβεται και ίσως το γεγονός ότι θα πρέπει να είμαστε άρρηκτα συνδεδεμένοι με οτιδήποτε μας κάνει χαρούμενος και μας δίνει μια προσωπική ικανοποίηση. Οι προϋποθέσεις της λογοτεχνικής έμπνευσης ποιες είναι? Νομίζω έχει να κάνει πάρα πολύ με το κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο βρισκόμαστε και με την προσωπική ανάγκη του καθένα να εκφραστεί. Μάλιστα. Ένα πολύ μεγάλο μπράβο, συγχαρητήρια από όλη την ομάδα της εκπομπής και με μεγάλη μας χαρά να σε φιλοξενήσουμε και εδώ στο στούντιο, με το καλό. Σας ευχαριστώ, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Λοιπόν, εξαιρετική η Μαριλίδα Φουντάκη, ένα πολύ μεγάλο μπράβο βέβαια και σε αυτή και στην οικογένειά της και στους εκπαιδευτικούς, φοιτήτρια.